Έξω από την Ξάνθη, στην πρώην Χωματερή, κοντά στο εργοστάσιο της Ζάχαρης, σε τραγικές συνθήκες βρήκαν καταφύγιο περίπου 600 αδέσποτα σκυλιά, ένας αριθμός που αυξάνεται συνεχώς. Όταν έφτασε η καταγγελία στη φιλοζωική οργάνωση Αδεσποτούλια Ξάνθης, οι υπεύθυνοι υπολόγιζαν πολύ μικρότερο αριθμό από αυτόν που αντίκρισαν, αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της φιλοζωικής οργάνωσης, Άννα Μαρία Ζαφυριάδου. Αρχικά, όταν ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε τι θα δούμε μπροστά μας. Μας καλέσαν για 30 με 50 ζώα. Υπολογίσαμε αρχικά για 300, αλλά από ό,τι φαίνεται ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, γιατί μην ξεχνάτε ότι αναπαράγονται. Και πέρα από την αναπαραγωγή, ο Δήμος συνεχίζει να φέρνει αδέσποτα εκεί. Είναι στην πρώην Χωματερή της Ξάνθης και πρώην Κοινοκομείο της Ξάνθης, που έχει γίνει ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, διαδημοτικό. 500 με 600 είναι σίγουρα. Έχουμε διαχειριστεί 250, έχουν πεθάνει καμιά 60 με 70. Είναι σίγουρα τόσα. Το κοινοκομείο της Ξάνθης είναι 40 θέσεων και 80 σκυλιά. Να πάνε πού? Εμείς αυτό που κάναμε από την αρχή που προτείναμε είναι να στηρωθούν όλα, να φύγουν τα κουτάβια για υιοθεσίες και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ζώα όπως είναι. Σε αντίθεση με αυτό, είδαμε ότι φέρνουν και άλλα ζώα εκεί από την πόλη και επιβαρύνουν μια κατάσταση η οποία είναι. Τα σκυλιά βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς αν σταματήσουν να έχουν τροφή, όλα αυτά τα δέσποτα θα αναγκαστούν να μπουν μέσα στην Ξάνθη, ένα γεγονός που θα επιφέρει πολλά προβλήματα, τονίζει η Άννα Μαρία Ζαφυριάδου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτά τα ζώα, επειδή δεν θα βρουν να φάνε, αν σταματήσουμε να τα ταΐζουμε, να κατέβουν στις πόλεις. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνει η πρόεδρος είναι πως κανένας δεν κάνει τίποτα για την κατάσταση αυτή, ενώ όπου και να έχει απευθυνθεί, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εδώ και μήνες και στους Δήμους. Και τηλεφωνικά και με επιστολές, ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη για το ποιος θα αναλάβει αυτά τα ζώα. Εμάς ο ρόλος μας αρχικά ήταν να βοηθήσουμε να βγουν τα ζώα από το εργοστάσιο, γιατί κινδύνευαν άνθρωποι και τα ζώα. Δηλαδή αυτά τα ζώα, επειδή δεν βρίσκαν τροφή, είχαν μπει μέσα στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Και μας κάλεσε ο πρώην δήμαρχος να τα βγάλουμε έξω, γιατί τον είχαν απειλήσει και όλο ότι θα σταματήσουν την εργασία κτλ. Αυτό το αναφέραμε από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο, το οποίο ήρθε και έκανε μία αυτοψία και με πίεση μέσω του εργοστασίου ανακύκλωσης μας δόθηκε ένα πρώτο ποσό για να μπορέσουμε να στηρώνουμε και να ταΐζουμε τα ζώα, και αυτό έχει γίνει μόνο και μόνο μέχρι να βρουν οι Δήμοι και το Υπουργείο συντονίσουν την διαχείριση των ζώων εκεί. Από τη στιγμή όμως που έληξε η σύμβαση αυτή και τελείωσαν τα χρήματα, κανένας δήμος και καμιά περιφέρεια και κανένας φορέας δεν αναλαμβάνει τα ζώα αυτά. Με αποτέλεσμα εμείς να πρέπει να τα συντηρούμε σε καθημερινή βάση με δικό μας κόστος.